Γεια σας. Στέλιο μου, ξεκινάς εσύ. Λοιπόν, είσαι σήμερα βοηθός διευθύντριας? Όχι. Πάω να αντικαταστήσω την αδελφή μου. Ναι, που έχει μια εταιρεία. Ναι. Ωραία. Και άρα εσύ σήμερα θα διοικήσεις την εταιρεία. Ναι, πάω να βάλω μια τάξη. Μπράβο. Τι διαφορά έχει από το look που ήσουν φοιτήτρια και παρακολουθούσα σεμινάριο στην Κύπρο? Έβαλα πιο ψηλό παπούτσι. Αυτό το θεωρώ πιο σοβαρό, γιατί έβαλα από πάνω σακάκι. Είναι πιο κοστούμάτο. Έβαλα μια γραβατούλα. Ναι. Είναι πιο... Τι? Πιο σοβαρό. Από το χθεσινό? Ναι. Δεν νομίζω. Γιατί? Χθες φοράγες μία μίνι φούστα. Σήμερα ναι. Φοράς μία φούστα με ένα πάρα πολύ ψηλό σκίσιμο, ναι. Οπότε δεν την κάνει φούστα γραφείου. Είναι μία σεξι φούστα επίσης, όπως ήταν η μίνι. Ναι. Που πήγαινε στο σεμινάριο. Έχει όλο αυτό το σχολικό vibe, όπως είχε για το χθεσινό, το σχολικό, ναι. Από ταινίες εννοώ. Εγώ νομίζω ότι είσαι μία συμμαθήτρια της χθεσινής. Όχι μία διευθύντρια ή μία κοπέλα που θα επιβληθεί σε μία εταιρεία, που εντάξει, βέβαια τα ρούχα δεν είναι αυτά, ναι. Που κάνουν την ισχύ στους ανθρώπους στις εταιρείες. Ναι. Είναι ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα, αλλά εντάξει, εσύ δεν σηκώνεις μία στο σπαθί σου ούτως ή άλλως, δεν θα τολμήσει κανείς να σου πει τίποτα. Αλλά το look δεν μου φαίνεται εμένα να ταιριάζει με το concept που μας περιγράφεις. Ναι. Δεν ήθελα να ξεφύγω από την ηλικία μου, γι' αυτό επέλεξα μια φούστα με σκίσιμο. Ναι. Αυτό. Και τα υπόλοιπα αποστριέτα επέλεξε γιατί είναι πιο σοβαρά. Ναι. Δηλαδή. Έβαλα γραβατούλα, έβαλα το παπουτσάκι αυτό. Η γραβάτα αυτή δεν έχει σοβαρότητα, είναι styling. Ναι, για styling το έκανα. Ναι, δεν είναι... Για styling το έκανα. Κοίταξε, η φούστα σου πάει. Εντάξει. Η γραβάτα δεν μ' αρέσει έτσι όπως κρέμεται. Okay. Είναι λίγο φλίαρη. Και το μέσα είναι crop top κάμισο. Για βγάλει, yeah. Το σακάκι να το δούμε. Να το βγάλω. Αυτό σαν σύνολο δεν είναι στην ηλικία σου. Όμως, το πουκάμισο με τη φούστα, αν φόραγες από πάνω έναν μπουφάν και κράταγες και την γραβάτα. Yeah. Και αντί αυτές τις κάλτσες φόραγες μια ωραία μπότα ή sneakers, θα ήταν ένα λίγο πιο χαλαρό look, όχι, okay. Για να διευθύνεις μια εταιρεία, για να πας κάπου να πιεις ένα ποτό ή να πας στο σεμινάριο που πήγαινες και χθες. Που βέβαια με τέτοιο σκίσιμο δεν είναι πολύ βολικό το να κάθεσαι ώρες σε μια καρέκλα, όπως και με μια μίνι φούστα, yeah. Χωρίς οπακ καλσόν. Το λέω από όψεις βολικότητας, όχι από άποψεις ότι είναι πολύ κοντά. Κάπως, ναι. Υπάρχει μια μηχανία. Οπότε θα ήθελα να είναι λίγο πιο μελετημένο. Είσαι εκτός κόνσεπτ. Εντάξει. Είναι πολύ από ταινία βγαλμένο αυτό. Και ναι. Μου θυμίζει πιο πολύ μαθήτρια. Σαν να ηρωνεύεσαι λίγο το μαθητικό look. Την ηρωνία το λέω με... Όχι να κοροϊδεύεις. Να αποδομήσεις λίγο. Ότι κλείνεις το μάτι, ναι, στο, ναι. Σχολικό look, στο look της καθηγήτριας, του καθηγητή. Είναι κάπως έτσι, σαν να βγαίνει από τον gossip, ναι. Girl κι αυτό. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μ' αρέσουν αυτά τα concept που δεν αρμόζουν με την ηλικία σου. Στο είπα και χθες και προχθές. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα look που έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να, ναι. Συζητήσουμε και γι' αυτό θα σου βάλω 2. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε τώρα στο Δημήτρη. Κοίτα. Είναι ένα look που είναι ωραίο. Εντάξει, σου είπαν τα, μην τα λέμε τα ίδια, σου είπαν για τη γραβάτα, ναι, έχουν δίκιο. Και ο Στέλιος που ήθελε πιο κοντή και όλα αυτά. Εμένα και η κάλτσα μου αρέσει που είναι συνδυασμένη έτσι. Ναι. Είναι ωραίο look. Βέβαια, είναι λίγο πάνω να γίνει copy-paste, όπως είχες κάνει με τα mini κάποιες προηγούμενες εβδομάδες ή επεισόδια που φοράγες συνέχεια, έδειχνες τα πόδια σου. Μετά άρχισες κάτι άλλο. Εγώ νομίζω τα look πια έχουν γίνει μανιέρα. Η αλήθεια είναι, προσπαθώ να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου πάνω στο styling, γιατί μου αρέσει αυτό το κομμάτι, οπότε τα μελετάω ένα-ένα. Έτυχε αυτή τη βδομάδα να μελετήσω πιο πολύ για τα κοστούμια και να κάνω συνδυασμούς. Το καταλαβαίνεις όμως αυτό. Να βλέπουμε 5 φορές, ναι. Σε μια βδομάδα το ίδιο look. Έχετε δίκιο, ναι. Είναι λίγο κουραστικό. Συμφωνώ, ναι. Θα προσπαθήσω να τα είναι συνδυάσω πολύ ωραίο, όλα μαζί. Βέβαια, αλλά αρχίζει, ναι. Και γίνεται κουραστικό. Ναι, το καταλαβαίνω. Πάρ' το αλλιώς. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Και πάμε στην Ηλιάνα. Χριστιάνο μου, τα μαλάκια σου σίγουρα δεν σώζεται τώρα αυτό. Ναι. Θέλουν εκτένισμα, θέλουν άνοιγμα. Είναι κάπως αυτά τα μπουκλάκια, σε κάνουν πιο μωράκι από ότι είσαι, που είσαι έτσι πολύ γλυκούλα. Τώρα στο look τι να πω, είναι οι τρεις διαφορετικές εκτελέσεις ενός ίδιου pattern. Δηλαδή, χθες μαθήτρια, σήμερα δασκάλα, προχθές μαμά που πήγε να πάρει βαθμούς.
Καλό είναι που θέλεις να μάθεις και παρακολουθείς και το πηγαίνεις σιγά σιγά, αλλά δεν είναι σεμινάριο τώρα το Mastelli Rocks, το πιάσεις. Τώρα θα κάνουμε μόνο το καρό. Θα χάσεις βαθμούς, θα χάσεις και από εμάς. Δεν κάνω αυτό, απλά έτυχε να ψάξω πιο πολύ πάνω σε αυτά. Ναι, αλλά μην ψάξεις την άλλη εβδομάδα μόνο το freestyle, γιατί θα χάσεις και από εμάς, γιατί είναι δύσκολο να βλέπουμε το ίδιο πράγμα και από τις συμπαικτριές σου. Δεν βοηθάει εσένα δηλαδή. Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα τι να σου πω, είναι το ίδιο look που το έχουμε δει τρεις φορές. Ναι. Είναι εβδομάδα γραβάτας. Είναι εβδομάδα γραβάτας. Κάντε εβδομάδα μόδας την επόμενη. Λοιπόν, επειδή τα έχουμε πει ωραία και γλυκά και είμαστε έτσι ωραία και συνεργάσιμοι σήμερα, εγώ θα σε τα καρακουνήσω σήμερα λίγο. Ναι. Και θέλω να ξεκολλήσεις από αυτό. Να πάμε παρακάτω. Εντάξει. Οκ. 7,3 είναι η τελική βαθμολογία. Οκ, ευχαριστώ πολύ.